κάλεσμα στους πολίτες να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ το ΚΚΕ στις 25 Ιουνίου, ώστε να δυναμώσει η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο για τις ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, απίφθινε ο Μανώλης Συντυχάκης, εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Αυτό που χρειάζεται σήμερα για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά, δυνατό, ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια, στους πληστηριασμούς. 21 μήνες από το καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, τα προβλήματα για τους πολίτες παραμένουν, ενώ μαζί με τα κτίρια γκρεμίστηκαν όπως τόνισαν και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας περί ετοιμότητας, περί προστασίας της λαϊκής περιουσίας και περί προτεραιότητας στην ανθρώπινη ζωή. Ζούμε την ανυπαρξία ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου για πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων. Ταυτόχρονα δεν έχει πάρθει ούτε ένα μέτρο ολοκληρωμένης αντισεισμικής θωράκισης. Ο Μανώλης Συντυχάκης έκανε λόγο για ένα κράτος ανύπαρκτο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα επιχειρούν να μετατρέψουν την περιοχή σε ένα απέραντο real estate για να στήσουν business στα ερείπια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει όταν λέει ότι στηρίζει την περιοχή. Πώς άραγε θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους οι σεισμόπληκτοι με το κύμα ακρίβειας, τις τιμές σοκ του ρεύματος και τα συσσωρευμένα χρέη? Όπως τόνισαν, το ΚΚΕ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή πλάι στο δοκιμαζόμενο λαό της περιοχής, βάζοντας στο επίκεντρο τα δίκαια αιτήματά τους. Τώρα τον καλούμε να κάνει το άλμα και να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ το ΚΚΕ, τη μόνη 100% μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση. Τα μεγάλα λόγια σε αυτή την περίπτωση εδώ στο Δήμο μας περισσέψανε. 21 μήνες μετά τον σεισμό παραμένει πρόβλημα η αξιοπρεπής διαβίωση στους οικίσκους. Σαν Κομμουνιστικό Κόμμα παλεύαμε όλο αυτό τον καιρό, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.